14 Ιουλίου 1907, ο θάνατος του Μακεδονομάχου Δημήτριου Γκογκολάκη. Ταυτόχρονα με τα επαναστατικά κινήματα που ξέσπασαν στην Πελοπόννησο το 1821, αντίστοιχες εξεγέρσεις σημειώθηκαν σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Στη Μακεδονία τα σπουδαιότερα κινήματα ξέσπασαν στη Χαλκιδική και την Άωσα, τα οποία όμως καταπνίγηκαν από τις Οθωμανικές δυνάμεις. Μετά την ίδρυση του Ελληνικού Βασιλείου το 1832, η απελευθέρωση της Μακεδονίας παρέμενε ένας από τους μεγαλύτερους πόθους των Ελλήνων για την ολοκλήρωση του αγώνα του 21. Κατά τις τελευταίες ημέρες του τελευταίου Ρωσοτουρκικού πολέμου, που διήρκεσε από το 1877 έως το 1708, ο ελληνικός στρατός εισέβαλε για μόλις 48 ώρες στην υποοθωμανικό έλεγχο Θεσσαλία. Τότε, οι Μακεδόνες επαναστάτες από το Λιτόχωρο νόμισαν ότι είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την απελευθέρωσή τους, οπότε και εξεγέρθηκαν. Όμως, η βοήθεια τόσο από τον ελληνικό στρατό, όσο και από τα εθελοντικά σώματα της ελεύθερης Ελλάδας ποτέ δεν έφτασε. Το αποτέλεσμα ήταν να καταπνιγεί και αυτή η επαναστατική προσπάθεια. Εκείνη τη χρονική περίοδο, η υποοθωμανική κυριαρχία Μακεδονία, όπως και η Θράκη, είχαν μπει στο στόχαστρο των γειτονικών λαών, δηλαδή των Σέρβων και των Βουλγάρων. Όλοι αυτοί οι Σλάβοι και οι Σλαβόφωνοι δρούσαν υποκινούμενοι αφενός από τα εθνικιστικά τους φρονήματα για τη δημιουργία διευρυμένων κρατικών οντοτήτων και αφετέρου από την πολιτική του πανσλαβισμού που είχε αρχίσει να εφαρμόζει η τσαρική Ρωσία από τη δεκαετία του 1860. Οι Σέρβοι οραματίζονταν τη Μεγάλη Σερβία που θα ξεκινούσε από την Αδριατική θάλασσα και θα έφτανε μέχρι το Αιγαίο, περιλαμβάνοντας από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι Βούλγαροι επεδίωκαν τη σύσταση της Μεγάλης Βουλγαρίας που θα ξεκινούσε από τον Δούναβη και θα έφτανε μέχρι το Αιγαίο. Τα παραπάνω όνειρα των Σέρβων και των Βουλγάρων, και όχι μόνο, εκμεταλλεύτηκε η Ρωσία, η οποία ουσιαστικά εφήρμοσε την πολιτική του εκρωσισμού, έχουσα ως κύριο στόχο της την απόκτηση πρόσβαση στη Μεσόγειο θάλασσα. Έτσι, η υποοθωμανικό έλεγχο Μακεδονία τέθηκε στο επίκεντρο όλων των παραπάνω δυνάμεων, καθώς φυσικά και των Ελλήνων που είχαν ιστορικά και εθνολογικά δικαιώματα επ' αυτής. Οι πιο βίαιοι διεκδικητές της Μακεδονίας ήταν οι Βούλγαροι, που δρούσαν μέσω των ατάκτων ενόπλων σωμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν και οι λεγόμενοι κομιτατζίδες, δηλαδή κυρίως βουλγαρόφωνοι αλλά ελληνικής καταγωγής επαναστάτες, που υποστήριζαν το αυτοκέφαλο της βουλγαρικής εξαρχίας και που δρούσαν υπέρ των βουλγαρικών συμφερόντων. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι διεκδικητές της Μακεδονίας ανέπτυξαν ακόμα μεγαλύτερη δράση. Εκείνη ακριβώς τη χρονική περίοδο, ενεπλάκη στον αγώνα αυτών και ο Γκογκολάκης, που έμεινε περισσότερο γνωστός στην ιστορία με το ψευδώνυμο Καπετάν Μητρούσης. Αυτός γεννήθηκε το 1882 στο χωριό Χομονδό των Σερών και σε ηλικία 21 ετών ξεκίνησε τον ένοπλο αγώνα εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζίδων. Οι πρώτες του ενέργειες ήταν να οργανώσει μια ομάδα ενόπλων και να εξοντώσει διάφορους πράκτορες του Βουλγαρικού Κομιτάτου στην περιοχή γύρω από τη γενέτειρά του. Το 1904, οπότε και ξεκίνησε ο Μακεδονικός Αγώνας, ο Γκογκολάκης συνεργάστηκε με τον οπλαρχηγό Γεώργιο Γιαγκλή. Τότε, η Βουλγαρική Οργάνωση υπό την ονομασία Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, που απαρτιζόταν κυρίως από Βουλγαρομακεδόνες και είχε ιδρυθεί το 1893, προσπάθησε να προσετεριστεί τον Γκογκολάκη, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Έτσι, η παραπάνω οργάνωση διέταξε τη δολοφονία του. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1906, ο κομιτατζής Τάσκα μαζί με την ομάδα του εισέβαλε στο χωριό του Γκογκολάκη, το Χομονδό, με σκοπό να τον εξοντώσει. Αυτός κατάφερε να διαφύγει, αλλά οι Βούλγαροι δολοφόνησαν τη σύζυγο και το μοναχοπέδι του. Μόλις ο Γκογκολάκης πληροφορήθηκε τη σφαγή της οικογένειάς του, οργάνωσε επίθεση στο χωριό Καρατζάκιοι, τη σημερινή μονοπλησία, όπου κρυβόταν ο Τάσκα και η ομάδα του. Εκεί, ο Γκογκολάκης και η ομάδα του προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στους κομιτατζίδες, αλλά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν υπό τον φόβο της ενδεχόμενης άφιξης του Οθωμανικού στρατού. Η ένοπλη σύγκρουση αυτών των δύο επαναστατικών ομάδων, του Γκογκολάκη και του Τάσκα, επί Οθωμανικού εδάφους προκάλεσε μια γενικευμένη αναταραχή στην περιοχή των Σερών και στις ελληνοοθωμανικές διπλωματικές σχέσεις.
Το αποτέλεσμα ήταν ο Γκογκολάκης να επικηρυχθεί, οπότε φυγαδεύτηκε στην Αθήνα στις αρχές του 1907. Γνωρίστηκε με σημαίνουσες προσωπικότητες της πολιτικής και του μακεδονικού αγώνα, ακόμα και με τον διάδοχο του ελληνικού θρόνου, τον Κωνσταντίνο. Τελικά, μετά από 2 μήνες, ο Γκογκολάκης επέστρεψε στις Σέρες και συγκρότησε ένα νέο ένοπλο σώμα. Στα μέσα Ιουλίου πληροφορήθηκε ότι ο δολοφόνος της οικογένειάς του, ο Τάσκα, κρύβονταν στη συνοικία Καμενίκια των Σερών. Τότε, ο Γκογκολάκης με 4 συντρόφους του εγκαταστάθηκε σε ένα σπίτι της περιοχής που ανήκε στον εφημέριο της τοπικής ενορίας. Οι συμπολεμιστές του Γκογκολάκη ήταν ο Ιωάννης Ούρδας, ο ανιψιός του Μιχαήλου Ζούνης, ο Λοχίας Θεόδωρος Τουρλεντές με καταγωγή από τη Μεγαλόπολη και ο Νικόλαος Παναγιώτο από το Αγρίνιο. Η παρουσία της παραπάνω ομάδας κατέστη αντιληπτή από έναν υποστηριχτή της Βουλγαρικής Εξαρχίας ονόματι Δίγκο, ο οποίος την κατέδωσε στις Οθωμανικές Αρχές. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, όλος ο τόπος γύρω από τον ναό της Ευαγγελίστριας περικυκλώθηκε από Οθωμανούς χωροφύλακες και ατάκτους. Ο Γκογκολάκης προσποιήθηκε ότι θα παραδεινόταν και σκότωσε τον αστυνομικό διευθυντή, όταν ο τελευταίος προσπάθησε να το συλλάβει. Αυτή ήταν η αφορμή για το ξέσπασμα μιας σφοδρής μάχης μεταξύ των 5 αντρών και των Οθωμανών. Επειδή η μάχη μενόταν σφοδρή, οι Οθωμανοί πυρπόλησαν τα γύρω σπίτια, αναγκάζοντας τον Γκογκολάκη και την ομάδα του να εγκαταλείψουν το κρυσφύγετό τους. Κατά την έξοδό τους, συνελήφθησαν 2 μέλη της ομάδας, ο Παναγιώτου και ο Ούρδας, οι οποίοι στη συνέχεια εκτελέστηκαν. Ο Γκογκολάκης με τον ανιψιό του και τον Τουρλεντέ κλείστηκαν στο καμπαναριό του παρακείμενου ναού της Ευαγγελιστρίας. Η μάχη κράτησε 5 ώρες, οπότε και ο Τουρλεντέ σκοτώθηκε. Ο Γκογκολάκης και ο Ουζούνη συνέχισαν τη μάχη, ώσπου τελείωσαν οι σφαίρες τους. Τότε οι 2 τους συμφώνησαν να μην παραδοθούν. Ο Γκογκολάκης χρησιμοποίησε την τελευταία σφαίρα του για να σκοτώσει τον ανιψιό του, ενώ ο ίδιος αυτοκτόνησε με μαχαίρι. Η θυσία του καπετάν Μητρούση έγινε σύμβολο του μακεδονικού αγώνα και στη σύγχρονη εποχή η γενέτειρά του, το χωριό Χωμονδός, μετονομάστηκε σε Μητρούση, καθώς και ο δήμος της περιοχής ονομάστηκε Δήμος Καπετάν Μητρούση. Ο μακεδονικός αγώνας έληξε σχεδόν έναν χρόνο αργότερα με την Επανάσταση των Νεοτούρκων, οπότε και θεσπίστηκε νέο Οθωμανικό Σύνταγμα με το οποίο παραχωρήθηκαν, τουλάχιστον τυπικά, αυξημένα δικαιώματα αυτοδιάθεσης των λαών της αυτοκρατορίας.